Κυρίες και κύριοι, πρόκειται να ασχοληθούμε τώρα με το θέμα των ιδιωτικών, μη κρατικών, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστημίων. Όπως είναι γνωστό, χθες ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το σχετικό νομοσχέδιο και οδεύει προς την Ολομέλεια, όπου την Τετάρτη θα μπει προς ψηφοφορία, και επειδή η κυβερνητική πλειοψηφία είναι δεδομένη, σε λίγες μέρες λοιπόν θα γίνει νόμος του κράτους. Και επειδή δεν θέλω να τα λέω εγώ, διότι αρκετές φορές τα έχω πει, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Νάντια Τζόρτζη, η οποία είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια φιλολογίας σε μέρος του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Τζόρτζη, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Είμαστε, όπως γνωρίζετε, η πλειοψηφία των φοιτητών αυτή τη στιγμή σε έναν αγώνα που κρατάει, ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τους 2 μήνες. Στα Γιάννενα βρισκόμαστε τουλάχιστον 1,5 μήνα σε κατάληψη, και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι καταλήψεις μετράνε πάνω από 2 μήνες, για ένα νομοσχέδιο το οποίο, όπως είπατε, κατατίθεται σε λίγες μέρες. Ένα νομοσχέδιο βέβαια που έχει ψηφιστεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, δηλαδή τα τμήματα τα οποία επεξεργάζονται το νομοσχέδιο πριν φτάσει στην Ολομέλεια, όπου και θα προκύψει η ψηφοφορία ώστε να γίνει νόμος του κράτους. Ήδη πέρασε από αυτές τις επιτροπές, την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, και την Τετάρτη θα πάει στην Ολομέλεια, όπου θα υπάρξει και ψηφοφορία ώστε να καταστεί νόμος του κράτους. Αυτή είναι η διαδικασία, η κοινοβουλευτική διαδικασία. Που σημαίνει δηλαδή ότι σε μερικές μέρες θα είναι πια νόμος του κράτους και θα δίνει το δικαίωμα της ίδρυσης μη κρατικών, ιδιωτικών, τα λέτε εσείς, πανεπιστημίων. Όπως καταλαβαίνουμε, όλο το ζήτημα ήταν η κατάθεση, γιατί από τη στιγμή που θα καταθέτονταν στη Βουλή ήταν δεδομένο πως θα ψηφίζονταν και από όλες τις επιτροπές και από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η κατάθεση καθυστέρησε. Νόμος του κράτους, είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι θα ήταν αρχές του Γενάρη, και φτάσαμε εδώ πέρα μέχρι σήμερα ακριβώς λόγω της τεράστιας αντίδρασης που υπήρχε τόσο από φοιτητές όσο από καθηγητές και συνολικά, ας πούμε, μια τεράστια αντίδραση από ολόκληρη την κοινωνία. Ο λόγος που συμβαίνει τώρα αυτή η αντίδραση, λίγο πρέπει να... Ναι, προφανώς, και τι εύρος έχει, διότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν, και αν διαβάσει κάποιος και μετρήσεις γνώμης οι οποίες γίνονται, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας τάσεται υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Προφανώς έτσι ξυπνήσαμε μια μέρα και παρακολουθήσαμε ότι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για κάποιο λόγο μια ασφυκτική πίεση ότι πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, να λυθεί αυτό, τέλος πάντων, το πρόβλημα του αναχρονισμού, έτσι μας λέγανε, ξεχνώντας φυσικά ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση συνιστά ένα θεσμικό πραξικόπημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το άρθρο 16. Εντάξει, ναι, σε ό,τι αφορά το άρθρο 16, πράγματι γίνεται μια υπέρβαση και καλό είναι να μην κάνουμε λάστιχο το Σύνταγμα, διότι είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας, και αλίμονο αν ανοίξουμε τέτοιες πληγές και η εκάστοτε πλειοψηφία για ποικίλους λόγους επιχειρεί να αλλάξει θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος. Απλά έτσι, για το άρθρο 16 έχουν προσπαθήσει να περάσουν σε αναθεώρηση τους στο παρελθόν και δεν μπόρεσαν λόγω ακριβώς της πίεσης του φοιτητικού κινήματος. Αυτό το άρθρο 16 και εναντίωση των κάποιων πολιτικών δυνάμεων, έτσι δεν ήταν μόνο από την πίεση, κάποιες πολιτικές δυνάμεις αντιτάχθηκαν και είπαν ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει αποκλειστικά να χορηγείται από το δημόσιο. Ναι, σήμερα δεν υπάρχει βέβαια αντιπολίτευση, γιατί όλοι συνενούνε προς μια λογική έτσι ιδιωτικοποίησης και διάλυσης του χαρακτήρα, τέλος πάντων, που έχει εκπαίδευση στη χώρα μας και έτσι όπως κατοχυρώθηκε εκπαίδευση στη χώρα μας από το Πολυτεχνείο μέχρι σήμερα. Μισό, για να είμαστε και ακριβείς, δεν συνενούν όλοι. Νομίζω ότι η πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία τάσεται υπέρ αυτής της αλλαγής. Οι υπόλοιπες δυνάμεις έχουν πάρει αποστάσεις, αρνούνται και έχουν εκφράσει την αντίθεση. Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια χλιαρή αντιπολίτευση την ψήφιση ενός νομοσχεδίου και μετά η πλειοψηφία των άρθρων έτσι να γίνονται αποδεκτή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οπότε περιμένουμε
μια παρόμοια της κατάσταση και εικόνα από το Κοινοβούλιο τις επόμενες μέρες και τώρα. Έχει μια σημασία νομίζω να δούμε έτσι αυτά τα ιδιωτικά τι αφορούν. Όπως είδαμε, παρά τις διακηρύξεις ότι θα υπάρχουν δρακόντια μέτρα για την ίδρυσή τους, φαίνεται πως είναι αυτά τα ιδιωτικά παραρτήματα δεν τηρούν κανέναν απολύτως, καμιά απολύτως προϋπόθεση για να μπορούν να καταστούν έτσι ισότιμα με αυτά τα ΑΕΗ, ας πούμε, τα πανεπιστήμια μας. Πρόκειται για διετή έτσι και τριετή προγράμματα σπουδών, τα οποία πρέπει απλά να έχουν τρία τμήματα τη στιγμή που θα ιδρυθούν, με μόνο ένα από αυτά να έχει πάρει έτσι κάποια πιστοποίηση του πρόγραμμα σπουδών από το εξωτερικό. Και φυσικά έτσι, χωρίς καμία απολύτως άλλη προϋπόθεση στο κομμάτι της λειτουργίας, αυτοί οι οποίοι θα διδάσκουν εκεί πέρα μπορεί να βρίσκονται στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, στο πολύ στο μεταπτυχιακό. Προβλέπετε ότι το 20% των διδασκόντων δεν έχει ως προϋπόθεση το διδακτορικό. Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου. Ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια γνωρίζω πολύ καλά ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα σε ένα χρόνο από τώρα να βρίσκομαι στη θέση του διδάσκοντα. Και μάλιστα αυτό εδώ πέρα το πράγμα, δεν ξέρω, πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σκάνδαλο την ίδια στιγμή που φυσικά τα δημόσια πανεπιστήμια είναι και ειδικά έτσι πολλά στη χώρα μας διακρίνονται παγκόσμια σε μια σειρά από λίστες που δείχνουν, ας πούμε, κατάταξης, ναι, λίστες κατάταξης και αξιολόγησης, κατάταξης που δείχνουν το εκπαιδευτικό έργο το οποίο γίνεται στη χώρα μας, παρά κιόλας την τεράστια υποστελέχωση και χρηματοδότηση που έχει επιβληθεί έτσι μετά τα μνημόνια. Παρά αυτά, η χώρα μας πράγματι τα πάει καλά, το εκπαιδευτικό σύστημα, ακριβώς γιατί έχει ένα δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα και γιατί οι καθηγητές μας είναι δημόσιοι λειτουργοί. Και προφανώς, κυρία Τζόρτζη, το Πανεπιστήμιο δεν είναι αφήστε με να πω μια φράση, ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι όπως κάποιοι εύστοχα παρατήρησαν. Κάποιες αίθουσες και κάποια θρανία. Είναι πολλά πράγματα. Είναι η επιλογή των καθηγητών, είναι η ελευθερία διακίνησης των ιδιών, η αυτοαξιολόγηση, το αυτοδιοίκητο και πολλά άλλα πράγματα. Και όπως είπατε και εσείς, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μοιράζεται, βασικά περιέχει κάποιες αξίες για την ελληνική κοινωνία πολύ διαφορετικές από αυτές που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να επιβληθούν συνολικά. Μια λογική πελατών, ότι δηλαδή εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ερχόμαστε ως, να το πω έτσι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη λειτουργία του πανεπιστημίου, ότι πράγματι χωρίς φοιτητές δεν υπάρχουν πανεπιστήμια και τώρα θα πρέπει να λογαριαζόμαστε σαν πελάτες. Δεν μας αποκλείεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο επειδή δεν έχουμε χρήματα. Υπάρχουν, ας πούμε, φοιτητικοί μέρημνα η οποία μπορεί να μας κατοχυρώσει μια θέση και μας, ας πούμε, για να πάρουμε ένα πτυχίο. Και φυσικά έτσι η εκπαίδευση λογαριάζει σαν δικαίωμα και όχι σαν εμπόρευμα. Ως κοινωνικό αγαθό, θα έλεγα εγώ, όχι απλώς δικαίωμα, ως κοινωνικό αγαθό, ως κοινωνικός μισθός είναι η χορήγηση δωρεάν εκπαίδευσης στα Ελληνόπουλα και σε όλους όσοι έρχονται στη χώρα μας να σπουδάσουν. Ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα ότι ο δρόμος στον οποίο οδηγεί η εκπαίδευση είναι ο δρόμος και όλων των υπόλοιπων κοινωνικών αγαθών. Ο δρόμος που παίρνει αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία, ο δρόμος που παίρνει η ΔΕΗ, ο δρόμος που έχουν πάρει τα τρένα, και τον ξέρουμε πολύ καλά αυτό εδώ πέρα το δρόμο, κλείνοντας κιόλας ένα χρόνο από το έγκλημα εκεί πέρα στα ΤΕΠΗ. Και είναι ξεκάθαρο πως όλα αυτά είναι εγκλήματα των ιδιωτικοποιήσεων. Δηλαδή απλά ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο ξανά και ξανά, ξαναβλέπουμε εγκλήματα να συμβαίνουν λόγω αυτής της συλλογικής των ιδιωτικοποιήσεων, και όπως δυστυχώς μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με την ανοιχτή υπόθεση για τα ΤΕΜΠΗ, για αυτά τα εγκλήματα δεν θα λογοδοτήσει κανείς αν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν δηλαδή δεν προσπαθήσουμε εμείς τώρα να σταματήσουμε την ψήφιση και ακόμα και μετά την ψήφιση την εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου, και άμα δεν προσπαθήσουμε έτσι να σταματήσουμε αυτή την πολιτική η οποία
Δυστυχώς δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε με έναν άλλο τρόπο. Έρχεται να διαλύσει κάθε δικαίωμά μας, κάθε πρόσβασή μας σε αυτό εδώ πέρα τα κοινωνικά αγαθά. Υγεία, κυρία Τζότζε, θα έχει επίδραση η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση? Τα 170 άρθρα αφορούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Μια λογική αυτοχρηματοδότησης που θα φέρει δίδακτρα παντού. Μια αξιοποίηση περιουσίας του πανεπιστημίου, που αυτό ξέρουμε τι σημαίνει. Σημαίνει ξεπούλημα της λέσχης των εστιών σε ιδιώτες και για προσιδιωτική εκμετάλλευση και άλλων τόσων, ας πούμε, υποδομών του πανεπιστημίου. Ξενόγλωσσα τμήματα τα οποία θα ιδρυθούν σε βάρος των υποδομών πάλι και του προσωπικού που διατίθεται αυτή τη στιγμή σε έλλειψη για τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα και τμήματα, ας πούμε, του πανεπιστημίου. Και γενικότερα η λογική μιας αγοράς εκπαίδευσης, όχι ενός απλά εκπαιδευτικού ιδρύματος, αλλά ένα σούπερ μάρκετ γνώσεων εν τέλει, που θα πρέπει να γυρνάμε διαβίου εκεί πέρα, να ξαναπληρώνουμε προγράμματα σπουδών, σεμινάρια και επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία διαρκώς θα αμφισβητούνται και θα είναι υπό συζήτηση στην αγορά εργασίας. Γιατί προφανώς όταν φτιάχνεις μια αγορά, πρέπει διαρκώς να κάνεις τα πάντα για να υπάρχουν πελάτες. Και φυσικά έτσι η εξάρτηση της χρηματοδότησής μας από μια αξιολόγηση, η οποία φυσικά δεν έρχεται να λύσει κανένα πρόβλημα στα πανεπιστήμια, αλλά λειτουργεί, ας πούμε, με μια λογική, αν τηρούνται εν τέλει όλα τα υπόλοιπα μέτρα, τα οποία δεν μας βρίσκουν ούτε εμάς ούτε τους καθηγητές σύμφωνος, μπορείτε να τους ρωτήσετε και όλα τι περνάνε κάθε χρόνο με αυτές τις αξιολογήσεις σε ΘΑΕ. Οπότε για μας τα ιδιωτικά, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τα ιδιωτικά απλά χρησιμοποιούνται σαν μοχλός πίεσης, που πιέζει. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις και μια ερώτηση για να κλείσουμε. Το πρώτο είναι ότι άκουσα έγκριτους νομικούς να λένε ότι λόγω της συμφωνίας GATS δεν υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων από τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δια νόμου απαγορεύεται. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι δίδακτρα υπάρχουν και τώρα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε αρκετά πανεπιστήμια. Και η ερώτηση είναι, επειδή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα γίνει άμεσα, θα καταστεί νόμος του κράτους, από εκεί και πέρα τι προτίθεστε να κάνετε και πόσο μαζική είναι η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτούς τους αγώνες? Κοιτάξτε, τα νούμερα μπορεί να τα δει ο καθένας, είτε στη διαδήλωση 8η Φλεβάρη, είτε στην απεργία της 28η Φλεβάρη πριν από λίγες μέρες. Εκεί υπάρχει μια πανελλαδική διαδήλωση η οποία ετοιμάζεται για την μέρα ψήφισης 8 Μάρτη. Εκεί πέρα είναι κάποια στοιχεία που δείχνει το κίνημα ότι έδειξε τη δύναμή του και με τη διάρκεια των καταλήψεών μας και με την αντίσταση που δείξαμε απέναντι στις επιθέσεις των στομάτων εισαγγελέων, της τηλεκαταστολής, όχι τηλεξεταστικής, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και φυσικά δεν είμαστε διατεθειμένοι να σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε με ό,τι μορφή πάλι σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό ο αγώνας, αφού η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη και αδιαφορεί και υπερβαίνει αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία της κοινωνίας και των αντιδράσεων που έχει εισπράξει και ψηφίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εμείς πρέπει να είμαστε διπλά αποφασισμένοι. Γιατί για μας η εκπαίδευση και μια σειρά ακόμα δικαιώματα, αν καταργηθούν και αν δεν τα υπερασπιστούμε, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε το ίδιο βιωτικό επίπεδο. Για τους Έλληνες, αυτά τα κοινωνικά αγαθά τα οποία υπόθηκαν, η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση, είναι το βιωτικό μας επίπεδο. Δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε αυτό το δυτικό μοντέλο, όπως το ονομάζουμε και πολλοί το χαρακτηρίζουν ότι ανήκουμε στη Δύση, άμα δεν είχαμε αυτά δημόσια έτσι και κοινωνικοποιημένα. Αυτό είναι το ζουμί αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε, και ότι αν εμείς τα επιτρέψουμε όλα αυτά, κατευθείαν το βιωτικό μας επίπεδο επιστρέφει σε μεταπολεμικά και σε προπολεμικά επίπεδα, αν συνυπολογίσουμε την ακρίβεια και μια σειρά ακόμα ασφυκτικές πιέσεις που δέχονται αυτή τη στιγμή όλα τα νοικοκυριά.
Οπότε εμείς συνεχίζουμε και εννοείται έτσι πως έχουμε στόχο να ενωθούμε με εργαζόμενους, τους αγρότες, εκπαιδευτικούς και όποιο ακόμα κομμάτι αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι αυτός ο αγώνας τους ενώνει. Ο αγώνας απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις μας ενώνει και πρέπει να έχουμε ένα κοινό μέτωπο έτσι για το επόμενο διάστημα. Αν μου επιτρέπετε για το κλείσιμο... Σύντομα σας παρακαλώ, ναι. Ναι, και στα δύο συλλογικά όργανα τα οποία ανήκω και φυσικά μια σειρά από συλλόγες στο Πανεπιστήμιο Ανίνων έχουν αποφασίσει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας 19 του Μάρτη στα δικαστήρια για μια υπόθεση η οποία έχει και αυτή παραμείνει ανοιχτή από 17 Νοέμβρη του 2020 όταν ο Σύλλογος Εστιακών μαζί με άλλους φοιτητές αποφασίσαμε έτσι να διαδηλώσουμε εκείνη την ημέρα εν μέσω απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε ανακοινωθεί για άλλη μια φορά να το πω έτσι, όχι για την προστασία όχι για την ασφάλειά μας και για την προστασία της δημόσιας υγείας, εντελώς πάλι πραξικοπηματικά ανακοινώθηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας και διαδηλώσαμε για ψωμί, παιδεία, υγεία, ελευθερία, για όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία ήταν στο στόχο της από αυτή την κυβέρνηση εκείνη την περίοδο. Και η απάντηση η οποία πήραμε εδώ πέρα στην πόλη των Ιωαννίνων ήταν από πολλές δημιουργίες έτσι των ΜΑΤ, μια σκληρή καταστολή, 6 φοιτητές στο νοσοκομείο, 23 συλλήψεις και πάνω από 20.000 ευρώ πρόστιμα, 900 ευρώ έκαστος για τον κάθε φοιτητή. Προφανώς είναι ξεκάθαρο πως αυτά για τα οποία διαδηλώναμε δυστυχώς βγήκαμε σωστοί για την έλλειψη των ΜΕΘ και μια σειρά ακόμα προβλημάτων που υπήρχε στη διαχείριση της πανδημίας και εννοείται έτσι πως η συγκεκριμένη κατασταλτική διαχείριση από την πλευρά της αστυνομίας ήταν ένα μήνυμα, μια πρόβα της νομοκρατίας για να προσπαθήσει να καταστήλει έτσι κάθε προσπάθεια ακόμα και σε αυτόν που διανοείται να αντιδράσει απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις. Κυρία Τζόρτζη, πρέπει δυστυχώς να διακόψουμε. Ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλούμε κουβέντα. Καλούμε όλους στις 19 Μάρτη στο δικαστήριό μας να μας στηρίξει και να αφοθούμε έτσι από αυτές τις κατασκευασμένες κατηγορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Νάντια Τζόρτζη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια φιλοσοφίας και μέλος του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Καλή σας ημέρα.